άλλο ένα travel vlog ξεκινάει και σήμερα ο προορισμός μας είναι η Φραγκφούρτη. Η Φραγκφούρτη είναι η πέμπτη μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας με περίπου 700.000 κατοίκους εντός πόλης και είναι το σημαντικότερο οικονομικό κέντρο της Γερμανίας και ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης, καθώς είναι η έδρα του Γερμανικού Χρηματιστηρίου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πολλών τραπεζών όπως η Deutsche Bank και η Commerzbank. Σήμερα βρισκόμαστε στο κέντρο της Φραγκφούρτης. Travel vlog λοιπόν, γύρω στα 100 χιλιόμετρα περίπου από τη βάση μας. Πολλοί νομίζουν ότι η Φραγκφούρτη είναι η πρωτεύουσα του κρατηδίου του συγκεκριμένου που είμαστε, το Χέσεν. Δεν είναι όμως, αν και όλοι τη γνωρίζουν την Φραγκφούρτη, κανένας δεν γνωρίζει την πραγματική πρωτεύουσα, τουλάχιστον αυτοί που ζουν Ελλάδα, έτσι. Δηλαδή πιο ακουστά έχουν το όνομα Φραγκφούρτη παρά Wiesbaden που είναι η πρωτεύουσα. Η πλατεία, όπως βλέπετε, σφίζει από ζωή. Είναι τρίτη πρωί και σφίζει από ζωή. Ψώνια, βόλτες, ο κόσμος γίνεται χαμούλης. Το 1888 εγκαινιάστηκε στην πόλη ο μεγαλύτερος σιδηροδρομικός σταθμός στην Ευρώπη και το 1936 το αεροδρόμιο, το οποίο είναι το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Γερμανίας, το τρίτο στην Ευρώπη και το 8ο μεγαλύτερο στον κόσμο. Αγάπη, πού σε έφερα πάλι, ρε. Αγάπη, και εδώ εσύ. Και εδώ εγώ. Τι θα γίνει, αγάπη. Παντού εγώ. Αμάν. Πού είμαστε. Φραγκφούρτ. Φραγκφούρτ, αμάν. Αμάν, γεια. Επίσης η Φραγκφούρτη είναι γνωστή για τους ουρανοξύστες της και είναι η μόνη ευρωπαϊκή πόλη που επιτρέπει να χτίσουν ουρανοξύστες μέσα στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Καθώς προχωράμε στον πεζόδρομο της Φραγκφούρτης, κατευθυνόμενοι προς κάποια παλιά ιστορικά κτίρια, στα οποία βρίσκεται και το Δημαρχείο, συναντάμε στο δρόμο μας πολλούς μουσικούς του δρόμου που κάνουν τον περίπατό μας ακόμη πιο ευχάριστο. Και εδώ έχουμε ένα κλασικό φαγητό των Γερμανών, ένα σνακ. Είναι είδος αλαντικού με ψωμάκι. Είναι για σένα. Και εδώ έχουμε λουκάνικο, το κλασικό, το κόκκινο. Είχαμε, ναι. Καλή όρεξη. Σκορπιό θα πάμε. Κάπου ζάχη. Έλα, πρόσω. Στην υγειά σας. Άντε βίβα. Και αφού κάναμε μια στάση για να τσιμπήσουμε κάτι, συνεχίσαμε την πορεία μας για να φτάσουμε επιτέλους στην πλατεία Romeaberg. Το συντριβάνι της δικαιοσύνης είναι ένα από τα αξιοθέατα της πόλης. Χρονολογείται από έναν προκάτοχό του που χτίστηκε στην ίδια θέση το 1543 και δημιουργήθηκε στη σημερινή του μορφή το 1611. Βρίσκεται στην πλατεία Romeaberg, ακριβώς απέναντι από το Δημαρχείο της πόλης, χτισμένο επίσης τον 15ο αιώνα, καταστράφηκε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ανακατασκευάστηκε αργότερα. Και φυσικά δεν θα μπορούσαμε να είμαστε στη Φραγκφούρτη και να μην περάσουμε από το Ρήνο. Η γέφυρα Eisenersteg ενώνει τις δύο όχθες του ποταμού Main που διασχίζει την πόλη. Είναι μια σιδερένια γέφυρα για πεζούς μήκους 170 μέτρων που πρωτοφτιάχτηκε το 1868. Στο πιο ψηλό της σημείο έχει μια επιγραφή που γράφει στα ελληνικά την ομηρική φράση
πλέον επιείνοπας πόντων επαλοθρώους ανθρώπους, δηλαδή πλέοντας στον πλαβό πέλαγος πηγαίνοντας σε αλόγλωσσους ανθρώπους. Ο λόγος που εκτιμάται ότι επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος στίχος είναι επειδή η Φραγκφούρτη είναι πολυπολιτισμική και η πλειοψηφία των κατοίκων της δεν έχει τη γερμανική ως μητρική γλώσσα. Θυμάσαι που σου είχα πει τις προάλλες ότι θα σε πάω στα Κανάρια νησιά. Ναι, το θυμάμαι, μου το έχεις πει. Ήρθαμε σήμερα να δούμε το μέσο που θα πάμε. Δηλαδή? Με καράβι θα πάμε. Α, με καράβι θα πάμε. Με καράβι θα σε πάω. Τουριστικό θα είναι, πώς το λένε, με τουριστικό πλοίο. Μήπως θα κάνω κι εγώ. Κρουαζιερόπλοια θα κάνουμε. Κρουαζιέρα. Άστο. Και αφού κάναμε και τη βόλτα μας με το καραβάκι, ήρθε η ώρα να δούμε και την περίφημη μικρή αγορά της Φραγκφούρτης ή ένα κλειστό παζάρι που θα λέγαμε και στα ελληνικά. Η αγορά έχει ό,τι περνάει από το νου σου. Ένας παράδεισος γεύσεων θα έλεγα. Λιχουδιές από όλο τον κόσμο. Ανάμεσα σε όλους αυτούς τους πολιτισμούς δεν θα μπορούσε φυσικά να λείψει και ένας πατριώτης μας με ελληνικά προϊόντα. Μια αγορά γεμάτη φρέσκα προϊόντα. Μοσχοβολάει ο τόπος, παιδιά. Μοσχοβολάει ο τόπος. Απίστευτο. Κι όμως, τι μπορείς να βρεις σε μια πόλη της Γερμανίας. Τα πάντα. Και μια τέτοια βόλτα δεν θα μπορούσε να τελειώσει χωρίς λίγο καλό φαΐ, έτσι. Πάμε να φάμε καλά τώρα, παιδιά. Κρατηθείτε. Τέλος φτάσαμε, κάναμε μισή ώρα δρόμο και ήρθαμε σε ένα από τα καλύτερα μαγαζιά για μένα που έχει γερμανική κουζίνα, παιδιά. Σνίτσελ και διάφορα άλλα τέτοια. Κοιτάξτε εδώ, παραμύθια και τοπίο. Μισή ώρα και ευτυχώς είναι άδειο και μπορούμε να τραβήξουμε κανένα βίντεο, παιδιά. Ετοιμαστείτε για αυτό που έρχεται, σας προειδοποιώ. Αγάπη, τι κάνεις? Τι κάνω? Τι είναι αυτό? Κοκακόλα. Μικρό είναι. Τελείω γιατί κουράζω. Καλά σκύλος είσαι, αυτό είναι πρόβλημα. Παϊδάκι, παϊδάκι. Τι είναι, άσχο να φάω. Και 6 ώρα που φεύγουμε, σκάσαμε. Και τώρα άρχισε να έρχεται και ο κόσμος για να φάνε το βραδινό τους. Δεν ξέρω, παιδιά, αυτοί τρώνε 6-7 η ώρα, τρώνε βραδινό.
σκάσαμε, χορτάσαμε. Ελπίζω να το απολαύσατε κι εσείς όλο το travel όπως το απολαύσαμε κι εμείς. Και πάμε για το επόμενο trip. Ένα travel vlog ακόμη έφτασε στο τέλος του και έχουμε πάρει σουβενίρ, το οποίο σε κάθε βόλτα, σε κάθε ταξιδάκι που πάμε και κάνουμε βίντεο θα παίρνουμε και ένα και θα το κολλάμε εδώ πίσω. Άρα έχουμε επίσημα το πρώτο μας που ήταν στη Φραγκφούρτη. Πάμε για το επόμενο!